Το σημερινό προϊόν είναι μικρό, αλλά έχει ένταση. Πάμε. Γεια σας ξανά σε άλλο ένα ξεπακετάρισμα, σε άλλο ένα βίντεο ξεπακετάρισματος. Είχαμε καιρό, σας είχα φλωμώσει το gaming, ενώ στην αρχή σας είχα φλωμώσει τα ξεπακετάρισματα. Τώρα θα το πάμε ξανά λίγο έτσι εναλλάξ, ανάλογα με πόσα προϊόντα μου έρχονται και τι μπορώ να κάνω. Σήμερα λοιπόν θα δούμε δύο μικρά ηχιάκια, τα οποία μπορείτε να τα βάλετε σε κάποιον υπολογιστή, σε κάποιο laptop, notebook, tablet, ακόμα και κινητό. Είναι μικρά, είναι των 3 W, αλλά έχουν δύο ειδών συνδεσμολογίας, και USB και auxiliary. Οπότε αυτό μας βοηθάει να έχουμε μια πληθώρα επιλογών στο πού μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Έχω λοιπόν στα χέρια μου τα Sbox SP-02 Stereo Computer Speaker. Είναι δύο πολύ μικρά ηχιάκια, τα οποία τα παρέλαβα από το κατάστημα του Γερμανού. Στο link θα υπάρχει περιγραφή, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει η τιμή, όμως θα υπάρχει κανονικά στο link από κάτω, μπορείτε να κλικάρετε και να το δείτε από μόνοι σας. Πάμε λίγο να διαβάσουμε τα χαρακτηριστικά του. Όπως είπαμε, είναι δύο ηχεία των 3 W και έχουν οι μαγνήτες οι οποίοι έχουν πάνω τα ηχεία είναι στα 36 mm. Το frequency response είναι από τα 90 Hz έως τα 20 kHz και όπως είπαμε μπορεί να πάρει DC volt τροποδοσίας μέσω του USB στα 5 volt και φυσικά μαζί υπάρχει και το 3,5 το jack. Πάμε όμως να ανοίξουμε το κουτί και να δούμε το προϊόν εκ των έσω. Ανοίγοντας την συσκευασία βρίσκουμε τα δύο ηχιάκια μας, τα βγάζω και τα κουμπάω εδώ, καθώς και φυσικά ένα μάνιο. Δεν έχει τίποτα άλλο η συσκευασία, είναι απολύτως μικρή, λιτή και απέριτη μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς, οπότε πάει στην άκρη. Εδώ, για να δούμε. Αχα, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Δεν βλέπω καν αγγλικά. Οπότε φεύγει. Οπότε, αφού δεν υπάρχει αγγλικό manual, πάμε κατευθείαν στα ηχιάκια της S-Box. Την είπα σωστά. Αυτό που βλέπω εξ αρχής είναι ότι είναι πλαστικά, δεν έχει δείγμα μεταλλικού πάνω. Ακόμα και εδώ το ηχείο δεν έχει τίποτα μεταλλικό, είναι καθαρά πλαστικά και τα δύο. Είναι δύο ξεχωριστά και στο ένα μάλιστα υπάρχει ροδέλα για το volume. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι πολύ όμορφο το οποίο δεν θα χρειάζεται αν το έχεις στο κινητό ή αν το έχεις σε κάποιο laptop ή αν το έχεις σε κάποιο notebook, σε κάποιο tablet, οτιδήποτε, να σηκώνεσαι ή να πατάς από το πλάι και να χαμηλώνεις, ενώ μπορείς κατευθείαν να χειριστείς τη φωνή πίσω από το ηχεία. Επίσης, και τα δύο εδώ άκρα, το ένα 3,5 jack και το USB το απλό. Λοιπόν, δεν έχει να πούμε πάρα πολλά, πάμε να τα δοκιμάσουμε. Πάμε να βάλουμε ένα bit κομμάτι για αρχή, να δούμε πώς πάει σε κάτι τέτοιο. Και αφού λοιπόν συνειδητοποίησα μόλις κάτι, η συνδεσιμότητα που μπορεί να σου προσφέρουν τα δύο αυτά ηχεία είναι μόνο με το audio jack, το 3,5. Το USB, μ' αρέσει που το διάβασα κιόλας και δεν σας το είπα εξ αρχής, είναι μόνο για την τροφοδοσία του. Οπότε είτε με ένα powerbank είτε κατευθείαν στο laptop σε μια θύρα USB, παίρνει DC 5 volt και αμέσως λειτουργούν. Παρ' όλα αυτά, αφού φέιλαρα, πάμε να συνεχίσουμε. Όπως είπαμε, έχω βάλει λοιπόν ένα bit κομμάτι, έχω δώσει την τροφοδοσία μου στα ηχεία και πάμε να δούμε τι καπνό φουμάρουν. Okay. Στο τέλος η έντασή του και από το κινητό είναι στο τέλος. Okay. Πάμε να δώσουμε λίγο περισσότερο μπάσο. Μάλιστα. Και στις δύο περιπτώσεις, και στο beat το χαλαρό και στο bass boost που έβαλα το τραγούδι, δεν αλλοιώσε καθόλου στην πιο υψηλή, στο πιο υψηλό volume που το έβαλα. Okay, δεν είναι και το πιο δυνατό, δεν είναι όμως και ήρεμο. Τη δουλειά την κάνει και την κάνει πάρα πολύ καλά. Όπως και να έχει όμως, θα τα συστήνω, μου αρέσουν κάτι τέτοια έτσι μικρό γκατζέτο μουσικό καταστάσεις. Σίγουρα δεν είναι Bluetooth, που ένα Bluetooth ηχείο και βολεύει πολύ περισσότερο. Όμως, άμα δεν μπορείς να έχεις ένα Bluetooth ηχείο, αυτά τα δύο τα θεωρώ την κατάλληλη λύση. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατάτε ένα like, το κουμπάκι του subscribe, αν δεν το έχετε πατήσει, το καμπανάκι ακριβώς δίπλα, αφήνετε και ένα comment και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που αφαιρώσατε να δείτε αυτό το βίντεο. Γεια σας!